Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Όταν ένα σωρό άνθρωποι της παραγωγής λένε στο κράτος, αφήστε μας ρε να παράγουμε, έτσι, να σας δώσουμε λεφτά. Αυτό. Να σας δώσουμε χρήματα. Γιατί το κράτος αυτούς τους νόμους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ απλό να καταργηθούν, δεν τους καταργεί? Μα κύριε Τζίμι, δεν θέλει ανάπτυξη το κράτος, δεν το καταλαβαίνω. Δεν θέλει ανάπτυξη. Κύριε Τρίψα, σε μια χώρα η οποία έχει 17.000 χιλιόμετρα ακτογραμμή, δεν μπορείς να ανοίξεις ούτε μια σχολή κατάδυσης, ούτε να κάνεις ένα beach bar, εάν δεν πάρεις άδεια από το πολεμικό ναυτικό. Και λέω εγώ με τον κοινό νου, γιατί το πολεμικό ναυτικό, το πολεμικό ναυτικό, η όποια δεν ορίζει τους χώρους στους οποίους έχει ενδιαφέρον. Όταν λέω επιχειρηματίες, μιλάω νέα παιδιά, γιατί την αναφέρω συχνά αυτή τη λέξη, γιατί θεωρείται από την αριστερίστικη κουλτούρα ότι είναι κάτι, ας πούμε, που περιγράφει τον, αυτόν που πίνει το αίμα του λαού. Ο επιχειρηματίας είναι αυτός που επιχειρεί. Είναι πιτσιρίκια τα οποία φτιάχνουν εταιρεία software, ναι, ναι, και πουλάνε αυτή τη στιγμή προϊόντα που πουλάνε software στην Αμερική. Λοιπόν, δεν μπορούν να κάνουν δουλειά γιατί τους ζητάει η εφορία όταν συναλλάσσονται με μεγάλες εταιρείες στο εξωτερικό. Ξέρετε, εκεί εδώ και 15 χρόνια ισχύει η ηλεκτρονική υπογραφή. Τους ζητάει να καταθέσουν στην εφορία το καταστατικό το δικό τους. Το καταστατικό της Apple, το καταστατικό της Google, το βιογραφικό του Προέδρου. Να φέρουν βεβαίωση ότι δεν διώκεται. Δηλαδή, και αυτά δεν φταίει, είναι, καμία δεν τρόικα, είναι καθόλου δύσκολα να αλλάξουν. Και αντί να δούμε πώς θα αλλάξουν αυτά και θα φύγει η Ελλάδα μπροστά, διότι έχουμε και τα μυαλά, έχουμε και τις ικανότητες, έχουμε και τα πάντα, καθόμαστε και λέμε τι φόρο θα βάλω. Αν βάλεις περισσότερο φόρο, στο τέλος δεν θα πάρεις τίποτα, γιατί κανένας δεν θα έχει να πληρώσει.